Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ονομάζομαι Κυριάκος Περσίδης και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 6 tip που με βοήθησαν να γίνω καλύτερος φωτογράφος. Πρώτα, intro. Tip νούμερο 1. Έκθεση της φωτογραφίας. Η έκθεση μιας φωτογραφίας καθορίζει πόσο φωτεινή ή σκοτεινή θα εμφανιστεί μια φωτογραφία όταν αυτή λυθεί από τη φωτογραφική μας μηχανή. Αυτό καθορίζεται από τρεις ρυθμίσεις: το ISO, την ταχύτητα κλίστρου και το διάφραγμα. Το γνωστό σε όλους τρίγωνο έκθεσης. Διαλέγοντας τις σωστές ρυθμίσεις θα πετύχουμε την τέλεια λήψη και αυτό θα μας βοηθήσει αργότερα και στην επεξεργασία της, βάζοντάς τη σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας, όπως είναι το Photoshop, το Lightroom ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Για να το πετύχουμε αυτό, στην οθόνη της φωτογραφικής μας μηχανής θα δούμε ότι υπάρχει μία γραμμή με ένα κέρσορα στη μέση, ο οποίος μετακινείται δεξιά ή αριστερά ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Κοιτάμε πάντα να βρίσκεται όσο το δυνατόν στη μέση, εκεί που λέει 0. Έτσι θα έχουμε μια ισορροπημένη φωτογραφία. Ένας ακόμα τρόπος για όσους είναι πιο εξοικειωμένοι είναι να παρακολουθούμε το histogram της φωτογραφικής μηχανής. Δείχνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά πιο αναλυτικά. Tip νούμερο 2. Δοκίμασε διαφορετικές γωνίες λήψης. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες ανάλογα με το θέμα που έχεις επιλέξει να φωτογραφίσεις, αλλά οι κανόνες είναι για να σπάνε. Δοκίμασε από χαμηλά, από ψηλά ή ακόμα και μέσα από κάποιο αντικείμενο. Επίσης, κάθε φακός συμπεριφέρεται διαφορετικά από γωνία σε γωνία. Οπότε, πειραματίσου και θα εκπλαγείς από το αποτέλεσμα. Tip νούμερο 3. Το λιγότερο αγαπημένο αξεσουάρ για τους περισσότερους φωτογράφους είναι το γνωστό τρυπόδι. Ξέρω, είναι κουραστικό στο κουβάλιμα και απαιτεί πολύ χρόνο στο να στήσεις και να ξεστήσεις. Αλλά υπάρχουν πολύ ωραίες τεχνικές που μπορείς να δοκιμάσεις, όπως τη μακρά έκθεση φωτογραφίας και μέσα από αυτή να πετύχεις τα εφέ, όπως είναι το Star Trails, Milky Way ή Light Trails. Αν πάλι όλα αυτά σου είναι αδιάφορα, πάμε στο πιο απλό, φωτογραφία σε σκοτεινό περιβάλλον. Για να καταφέρεις να πετύχεις μια καθαρή και με εστίαση φωτογραφία, θα το χρειαστείς 100%. Tip νούμερο 4. Δώσε σημασία στις λεπτομέρειες και μη βιάζεσαι. Έλεγξε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής σου μηχανής. Έχεις επιλέξει JPEG ή RAW. Την ισορροπία λευκού την έχεις φτιάξει με βάση το περιβάλλον που βρίσκεσαι ή έχουν μείνει σε ρυθμίσεις μιας παλιότερης λήψης. Το ISO είναι στη χαμηλότερη τιμή ή έχει μείνει σε κάποια ρύθμιση κάποιας νυχτερινής λήψης. Είναι μικρές λεπτομέρειες που πίστεψέ με κάνουν τη διαφορά. Tip νούμερο 5. Σκέψου διαφορετικά. Έστω ότι βρίσκεσαι μπροστά από τη βουλή. Πού πάνε όλοι για φωτογραφία? Μπροστά από τους τσολιάδες. Δεν λέω, πολύ ωραία λήψη, αλλά δεν θες να βάλεις τη δικιά σου ματιά. Δοκίμασε να προπατήσεις λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, να ανέβεις σε κάποιο λόφο. Μπορεί ακόμα στο απέναντι πεζοδρόμιο, την ώρα που θα περνάνε τα αμάξια μπροστά από το κάδρο σου, να είναι πιο εντυπωσιακό. Και τέλος, tip νούμερο 6. Φτιάξε ένα πλάνο κάθε φορά που βγαίνεις για φωτογραφία. Έξω οι πειρασμοί είναι πολλοί, και αν δεν έχεις πλάνο, μπορεί να πέσεις σε αυτούς και το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο εντυπωσιακό. Τι θέλω να πω? Διάλεξε το θέμα σου. Τι θέλεις να είναι? Πορτρέτο αγνώστων? Τοπίο? Νυχτερινή λήψη? Οτιδήποτε κι αν είναι. Επικεντρώσου σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα βγάλεις περισσότερες φωτογραφίες και αναλογικά θα έχεις και καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, μην κουβαλάς όλους τους φακούς που έχεις. Μόνο έτσι θα αναγκαστείς να επικεντρωθείς στο θέμα που έχεις επιλέξει να φωτογραφίσεις. Γιατί καλώς ή κακώς, αν έχεις μαζί σου έναν 70-200, δεν μπορείς να κάνεις τοπίο. Αυτά ήταν από μένα τα 6 βασικά tip που με βοήθησαν να γίνω καλύτερος φωτογράφος και ελπίζω να βοηθήσουν και εσάς. Αν ναι, κάντε ένα like, κάντε ένα comment. Επίσης, δώστε και εσείς τις δικές σας συμβουλές έτσι ώστε να βοηθήσουν και εμένα να γίνω ακόμα καλύτερος. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!